Σαν μανιτάρια, δυστυχώς ξεφυτρώνουν και αυτή τη φορά οι τάσεις εξαπάτησης, τις οποίες κατατρέχουν επιτίδη, προκειμένου να κερδίσουν εκείνοι χρήματα εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Ο ισχυρός σεισμός και οι τραγικές συνέπειες που αυτός είχε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος αλλά και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων δεν φρέναρε τις ορέξεις και έτσι δεν άργησαν να παρατηρηθούν τα πρώτα φαινόμενα. Μέσα σε λίγα 24 ώρα εφευρέθη αθλητικό σωματείο Μελεσσών, που πουλάει κουπόνια, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούν σε κάποια δράση ενίσχυσης των σεισμόπληκτων της περιοχής. Βρέθηκε και άλλος, επιτρέψτε μου την έκφραση, απατεώνας, ο οποίος πουλούσε κουπόνια, κουπόνια με αθλητικό όμιλο, με σύλλογο Μελεσσών που δεν υπάρχει, και ζητούσε 10 ευρώ στο κουπόνι και ευτυχώς μας το κατήγγειλαν, και ενημερώνομαι τον κόσμο να μην πέφτει σε τέτοιες απάτες. Και όποιοι είναι να και θέλουν να βοηθήσουν τους σεισμόπληκτους, υπάρχουν όργανα, δημόσιες φορείς που μπορούν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν αν θέλουν οι άνθρωποι. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, αθλητικό σωματείο Μελεσσών δεν υπάρχει και οι πολίτες που επιθυμούν, έχοντας συγκινηθεί από το δράμα των σεισμόπληκτων, να βοηθήσουν, θα πρέπει να αναζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι φορείς και οι δομές απευθύνουν κάλεσμα στήριξης. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον οποιοδήποτε έρθει, γιατί μας χτυπάει την πόρτα και λέει ότι δώστε μου τρόφιμα ή δώστε μου χρήματα ή βοηθήστε για τους σεισμοπλήκτους του Αρκαλοχωρίου. Αυτά συμβαίνουν πάντοτε σε τέτοιες ώρες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Την ίδια ώρα, προφασιζόμενος ότι ήταν σεισμόπλήκτος, είπε να κάνει δωρεάν διακοπές σε ξενοδοχείο, πολίτης ο οποίος όμως καμία σχέση δεν είχε με τους σεισμόπλήκτους. Φιλοξενήθηκε, έτυχε φροντίδας και σύτησης, πλην όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει όταν αποδείχθηκε ότι ο ισχυρισμός του πως ήταν σεισμόπλήκτος δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλήθεια αυτό που είναι, χωρίς να είναι δικαιούχος, και την επόμενη μέρα αυτό έφυγε από το ξενοδοχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδη που προσπαθούν να εξαπατήσουν την όλη διαδικασία.